για να πάρω τη σκυτάλη από τον προηγούμενο ομιλητή και να πω ότι είμαστε απόλυτα σίγουροι η ζωή θα θριαμβεύσει, η λευτεριά θα νικήσει τις φυλακές των λαών, θα λάμψει η αλληλεγγύη και η τελική νίκη του Παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών του κόσμου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ, σε αυτό το κατάμεστο από φοιτητές και φοιτήτριες αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, μπορούμε να πούμε πως το ΚΚΕ και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα, ΣΥΚΝΕ, έχουν ισχυρούς δεσμούς με το λαό, με την νεολαία. Δεσμούς που έχουν σφυριλατηθεί με βάση την ειλικρίνεια, τον αγώνα, τις ξεκάθαρες θέσεις από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα. Μπορούμε να απευθυνόμαστε στο λαό και την νεολαία αδιαμεσολάβητα, αλλά επειδή έχουμε ήδη πει διάφορες όμορφες και εύυχες λέξεις όμορφα καίγονται, όταν χρησιμοποιούνται να νοηματοδοτήσουν αντιδραστικές πολιτικές στην κοινωνία μας, αντιδραστικούς στόχους, οφείλουμε να εξηγήσουμε περισσότερο ορισμένα πράγματα. Όταν εμείς το ΚΚΕ λέμε αδιαμεσολάβητα, δεν εννοούμε κάποια γελία επικοινωνιακά τερτύπια, σαν αυτά που σκηνοθετούνται με τη μεσολάβηση πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να επικοινωνείται το εκάστοτε αντιδραστικό μήνυμα του κάθε υποτίθεται αυτοσαρκαζόμενου πρωθυπουργού ή του κάθε αμερικανόφερτου λομπίστα και άλλων τέτοιων πολλών φρούτων μιας τέτοιας πολιτικής. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ επικοινωνούμε λοιπόν αδιαμεσολάβητα, γιατί πρώτα και κύρια τα χιλιάδες μέλη μας βρίσκονται καθημερινά εκεί που η αδικία και η καταπίεση πνίγει τα όνειρα των ανθρώπων. Εκεί που πρέπει να συντηρήσουμε πολλές φωλιές νερού μέσα στις φλόγες. Εκεί που πρέπει να γίνουν πολλά για να φουντώσει μια σπίθα αντίστασης στη βαρβαρότητα. Εκεί που οι άνθρωποι με ντομπροσύνη, με αλήθεια, συζητούν για τη ζωή τους, για τα βάσανά τους και οργανώνουν ταυτόχρονα τον αγώνα τους, την αλληλεγγύη τους. Επικοινωνούμε αδιαμεσολάβητα γιατί μεταξύ των θέσεων και της καθημερινής ακούρας της πάλης δεν μεσολαβούν τα συμφέροντα μεγάλων ομίλων, των κάθε λογής χαρτογιακάδων, των λόμπι, των κορακιών, των φαντς. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους εμείς ενώνουμε τις φωνές μας με όποιον σηκώνει το ανάστημά του απέναντι σε ένα τρομερό κυνήγι μαγισσών, ακόμα και εναντίον χιλιάδων Ισραηλινών εργαζομένων που γίνεται στη δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο και μόνο επειδή φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη. Δεν την ενώνουμε φυσικά τη φωνή μας αυτή με τα Ισραηλινά λόμπι και με τους μακελάριδες που εκφράζουν τάχα ανθρωπιστικές ανησυχίες μετά από 7 μήνες συνεχούς σφαγής του Παλαιστινιακού λαού. Τα κόμματα δεκανίκια του Ευρωατλαντισμού στη δική μας χώρα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι διάφοροι κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ πλήνθη ατάκτος ηρημένοι, θα έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπονται, να σιωπούν. Αλλά ποιος έχασε την τροπή για να τη βρουν αυτοί? Ακόμα και σήμερα που σε μια έκταση όσο μια μεγάλη συνοικία της Αθήνας 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι έρχονται πρόσωπο με το θάνατο, με το λοιμό, με τη δίψα. Αυτοί πότε ξεπλένουν
το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ μιλώντας για δίθεν δικαίωμα στην αυτοάμυνα, πότε καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει, λέει, δράση. Ποιαν? Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει εκατοντάδες εκατομμύρια στο Ισραήλ για να αναπτύσσει έρευνα και καινοτοπία όπλων, τα οποία μετά τα δοκιμάζει πάνω στα κορμιά των παιδιών της Παλαιστίνης. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω, εμείς μπορούμε να λέμε και το σύνθημα επίσης «Αδέρφια της Λάρκο, είμαστε μαζί σας, σάρκα από τη σάρκα σας, ψυχή από την ψυχή σας». Και το πιο σημαντικό, να το κάνουμε αυτό πράξη. Στηρίζοντας με κάθε τρόπο αυτό τον ηρωικό αγώνα των εργαζομένων της Λάρκο, που έχει γίνει φάρος για όλη την εργατική τάξη. Χαιρετίζουμε και τη νέα νίκη που κατάφεραν προχτές με τον ηρωικό αγώνα τους. Ακριβώς επίσης για αυτούς τους λόγους εμείς, σε στιγμές που το στομάχι δένεται κόμπος με τη φρίκη των εγκλημάτων από δράστες τέρατα που το σύστημα το ίδιο γεννά, αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Γράφουμε τα πανό του αγώνα μαζί με χιλιάδες νέους και νέες, τις διεκδικήσεις που δεν μετράνε τη ζωή ως κόστος. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους εμείς δεν στηρίξαμε απλώς τον πολύμινο μεγαλειώδη αγώνα των φοιτητών ενάντια στο νόμο έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δημιουργήσαμε μαζί με τους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές τις εικόνες που έκαναν την πολιτική της κυβέρνησης να καταδικαστεί και από την πλειοψηφία της κοινωνίας και τη συντριπτική πλειοψηφία της νέας γενιάς. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους επίσης, εμείς όταν πνίγουν τον κάμπο, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε αυτήν την εγκληματική πολιτική να την πνίξει η οργή των ανθρώπων. Είναι μακρύς ο κατάλογος όλων των αγωνιστικών στιγμών που έκαναν το περιβόητο 41% της Νέας Δημοκρατίας πέρσι να ξεθοριάζει. Των στιγμών που στρίμωξαν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, που σαν τα παγόνια επαναλαμβάνουν κοινικά για κάθε έγκλημα πως τους έχει ψηφίσει ο λαός και γι' αυτό μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και είναι μακρύς, ακριβώς γιατί σε αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ όχι μόνο πιστεύει στη δύναμη του λαού μας και επιδιώκει την ενεργή παρέμβασή του στις εξελίξεις, αλλά κυρίως γιατί μπορεί να εξηγήσει απλά με ειλικρίνεια ότι ο κόσμος των πολέμων, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, των ανισοτήτων δεν είναι μονόδρομος. Μπορούμε να σπάσουμε τα δεσμά των φυλακών που υψώνονται παντού γύρω μας. Μπορούμε να φουντώσουμε τη φωτιά που θα κάψει ό,τι μας καίει την ψυχή. Μπορούμε να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο της ειρήνης, της φιλίας, της ευημερίας για το λαό και την νεολαία. Και αυτό δεν το λέμε ως μια τετριμένη ευχή που μπορεί να βγει από τα χείλη του κάθε αμαρτωλού πολιτικού αυτού του συστήματος. Το λέμε ως σχέδιο δράσης που βάζει στο επίκεντρο την τιμωρία των ενόχων για κάθε έγκλημα. Ως σύνθημα που συμπυκνώνει όσα έχει επιβεβαιώσει η ιστορία. Ο καπιταλισμός, αυτός ο κόσμος των τεράτων, δεν είναι μονόδρομος. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,
Όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα, ας μου επιτραπεί τώρα ο προστακτικός τόνος, επιβάλλουν ο λαός και η νεολαία και με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές και με τη συμμετοχή τους στους αγώνες να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ το ΚΚΕ. Γιατί μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ μπορούν ο λαός, η νεολαία να τιμωρήσουν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, τα δεκανίκια του συστήματος που συνδιαμορφώνουν και υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική της. Να τιμωρήσει όλους όσοι όχι μόνο δεν λένε κουβέντα, αλλά διαρκώς λιβανίζουν την απάνθρωπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άλλωστε από κοινού την ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εκατοντάδες νεκρούς από σιδηροδρομικά δυστυχήματα, που έχει υιοθετήσει σε ψήφισμά της ότι τα έργα για την αναβάθμιση της ασφάλειας στους σιδηροδρόμους κοστίζουν πολύ στους επενδυτές. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας ζαλίζει νυχθημερών με την αντιδραστική της δημοκρατία, όταν και επίσημα έχει αναγνωρίσει ότι η δική της δημοκρατία είναι αυτή που έχει ως ζωτικό της στοιχείο τα λόμπι των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, που ενώ για τις ανάγκες μας διαρκώς λένε πως δεν έχουν χρήματα, δίνουν 78 δισεκατομμύρια στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι και δαπανούν 240 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικούς εξοπλισμούς κάθε χρόνο. Μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ μπορούν ο λαός, η νεολαία, να εκφράσουν την εναντίωσή τους σε ό,τι τους έχει κάνει να οργιστούν και να ανησυχήσουν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Γιατί, ναι, όταν τα δαχτυλάκια του μικρού παιδιού στην Παλαιστίνη μέσα σε αυτή τη φρίκη σχηματίζουν το σήμα της νίκης, πρέπει όλοι να εναντιωθούν στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και του συμμάχους του. Να σταθούν στο πλευρό της Παλαιστίνης ως τηλευτεριά. Και αυτός αυτή τη χώρα το κάνει από την αρχή αταλάντευτα, σταθερά, μόνο το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Γιατί όταν η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σήμερα σε δύο πολέμους, όταν κάθε μέρα έχουμε πολεμικά ανακαινοθέντα των ιμπεριαλιστών που περιγράφουν σενάρια για τη χρήση και πυρηνικών όπλων, πρέπει όλοι και όλες να εναντιωθούν σε αυτή τη θανάσιμη εμπλοκή της Ελλάδας. Και μόνο το ΚΚΕ έχει θέσεις με τις οποίες παλεύει αταλάντευτα να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, τα πυραυλικά συστήματα, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται στο στόμα του λύκου. Γιατί, ναι, όταν πλέον ευρύτερες δυνάμεις αναγνωρίζουν ότι πίσω από κάθε έγκλημα βρίσκεται η πολιτική ενός επιλεκτικά ανίκανου κράτους που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πρέπει να βαθαίνει η εναντίωση σε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ μπορούν ο λαός, η νεολαία, να δείξουν την εμπιστοσύνη τους στους ίδιους τους εαυτούς τους. Σε όλα αυτά δηλαδή που οι ίδιοι πρωταγωνίστησαν για να δημιουργήσουν ανάσες αισιοδοξίας μέσα σε ένα περιβάλλον που οι κραυγές απόγνωσης των καταπιεσμένων ακούγονται όλο και πιο δυνατά. Μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ μπορεί να καταδικαστεί η νέα δημοκρατία, χωρίς η ψήφος αυτή να σκορπίσει σε όσους κυβέρνησαν από κοινού μαζί της, σε όσους ψήφισαν τα ίδια νομοσχέδια μαζί της, σε όσους θέλουν να γίνουν Μητσοτάκηδες στη θέση του Μητσοτάκη, απλά με περισσότερη λένε ενσυναίσθηση. Ναι, η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει την απέχθεια απέναντι στο ψέμα, την υποκρισία, τη φαυλότητα
και το κυνήγι του like με κάθε μέσο. Ναι, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να δώσει διέξοδο στη γνήσια ανησυχία δυνάμεων του ελληνικού λαού και της νεολαίας για την άνοδο των ακροδεξιών και άλλων αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων. Όλων αυτών που με τη στήριξη πραγματικά όλων των συστημικών μέσων προσπαθούν να κοροϊδέψουν το λαό μας, λέγοντάς του ότι είναι, άκουσον, αντισυστημικοί. Ποιοι? Αυτοί που έχουν κάνει περατζάδα από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Από το ΠΑΣΟΚ, παλιά τη Νέα Δημοκρατία, μετά το ΛΑΟΣ, και έχουν ψηφίσει από μνημόνια μέχρι και κάθε αντιδραστική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Βελόπουλος και το κόμμα του. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει επιλογή για το λαό και την νεολαία, και είναι το ΚΚΕ που, πώς να το κάνουμε, θα στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο ανθρώπους που ούτε σε άλλο κόμμα θα μεταπηδήσουν, ούτε μπλεγμένοι με δικαστικές υποθέσεις διαφθοράς θα βρεθούν, ούτε θα ψηφίζουν με χέρια και με πόδια κάθε αντιδραστική οδηγία που υπαγορεύουν τα λόμπι της διαφθοράς. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ενίσχυσή του. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στο λαό, στη νεολαία, και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που τελικά ανατρέπονται αυτές μέσα στους δρόμους του αγώνα. Γιατί δεν λέμε τυχαία ότι αυτό που κρίνεται και την επόμενη μέρα μετά τις 9 του Ιούνιου, αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Εσείς οι φοιτητές και φοιτήτριες το ξέρετε πολύ καλά, γιατί αλλάξατε τα δεδομένα και πήρατε την κατάσταση στα χέρια σας όταν οργανώσατε τον αγώνα σας μαζί με τα μέλη του ΚΚΕ και την ΚΝΕ που ήταν πάντα μπροστά. Δείξατε στην πράξη τι σημαίνει αντίπαλο δέος και τι σημαίνει πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική αυτής της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων που τη στηρίζουν. Με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή από το κράτος του Ισραήλ και τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στήριξαν και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα. Νιώθουμε περήφανοι που στα ελληνικά πανεπιστήμια οι φοιτητές της χώρας μας ήταν από τους πρώτους που ανέμισαν ψηλά τις παλαιστινιακές σημαίες και έγιναν διαδηλώσεις αλληλεγγύης, που και σήμερα το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα γίνεται μια γροθιά με το φοιτητικό ξεσηκωμό σε όλο τον κόσμο, όπως είναι στην Αμερική ή στην υπόλοιπη Ευρώπη, και μάλιστα σε σύγκρουση εδώ με την κυβέρνηση και την παράταξή της, τη ΔΑΠ, που ακόμα και αυτές τις ώρες και μετά από 7 μήνες Ισραηλινών καθημερινών εγκλημάτων χαρακτηρίζει αυτοάμυνα τη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Επίσης, με τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις στριμώξατε την κυβέρνηση, γιατί αμφισβητήσατε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πίσω από το έγκλημα για τις σπουδές σας. Φωνάξατε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Απορρίψατε τις σπουδές πανάκριβο εμπόρευμα, απαιτώντας ένα καλό, σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, και βάλατε μπροστά τις δικές σας σύγχρονες ανάγκες. Έτσι διευρύνθηκε αυτός ο αγώνας. Έτσι αγκαλιάστηκε από όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες, σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Σμπαραλιάσατε την προπαγάνδα της κυβέρνησης και η πλειοψηφία του λαού μας καταδίκασε τον εκτροματικό αυτό νόμο. Γιατί στο δίλημα
που ορθώθηκε μπροστά σας ή με τα κέρδη ή με τις σπουδές, διαλέξατε πλευρά. Αντίστοιχα, έτσι κάνατε δική σας υπόθεση να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και δράσεις σας στις μεγάλες απεργίες μαζί με τους εργάτες, όλους τους εργαζόμενους. Έτσι ακυρώνεται το σχέδιο συγκάλυψης της κυβέρνησης και όσων κυβέρνησαν τη χώρα. Αυτό που αποδείχτηκε αυτά τα 2 χρόνια με την πασπουδαστική κίνηση συνεργασίας είναι η δύναμη του συλλογικού οργανωμένου αγώνα. Εσείς αποδείξατε ότι οι νόμοι μπορεί να ψηφίζονται στη Βουλή, όμως ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα και μένουν στα χαρτιά, γίνονται κουρελόχαρτα. Ότι μπορεί οι κυβερνήσεις να είναι πλειοψηφία μέσα στη Βουλή και να σχεδιάζουν, όμως τα σχέδιά τους τα ακυρώνουν οι πλειοψηφίες μέσα στην κοινωνία. Ότι αυτοί προσπαθούν απεγνωσμένα να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όμως με τη δύναμή σας κατακτήσατε πολλά για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των σπουδών σας, τη ζωή σας. Έτσι όπως λέει και το σύνθημά σας, όλοι μαζί μάθατε να παλεύετε και ξέρετε να νικάτε μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, που μπορούν να γίνονται στήριγμα των φοιτητών και όχι των κυβερνήσεων. Οι σύλλογοί σας μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους, να δυναμώνει μέσα τους η αλληλεγγύη, να γίνουν χώρος κοινής δράσης για τη διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων των φοιτητών, χώρος αναζήτησης της γνώσης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, να ισχυροποιηθεί το φοιτητικό κίνημα σε συντονισμό με το εργατικό κίνημα, τα εργατικά σωματεία. Και φέτος, μετά από αυτούς τους αγώνες, σας μετράνε ήδη πιο πολύ. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει στήσει παιχνίδι από προσανατολισμού για να αποφύγει τη συζήτηση γύρω από τα πραγματικά προβλήματα. Γι' αυτό και θέλει να νομιμοποιήσει την πολιτική της στηρίζοντας τη ΔΑΠ και ποντάροντας και στην αποχή. Γι' αυτό και εντείνει την καταστολή, τις συνδικαλιστικές διώξεις, τη συκοφάντηση του φοιτητικού κινήματος. Όμως η νέα γενιά και στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη μπορεί να τους χαλάει τα σχέδια. Τώρα οι φοιτητές μπορούν να στείλουν ένα μεγάλο μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής που εμπλέκει τη χώρα σε σφαγές πολέμων, που τσακίζει τα δικαιώματα στις σπουδές και στη ζωή για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η απάντηση στην εγκληματική πολιτική δίνεται κάθε μέρα μέσα στον αγώνα, στις μεγάλες αλλά και καθημερινές στιγμές που έχουν την υπογραφή σας. Την υπογραφή των μελών, των φίλων της ΚΝΕ, άλλων αγωνιστών φοιτητών, αλλά και σε όλες τις κάλπες που θα στηθούν το επόμενο διάστημα. Στις φοιτητικές εκλογές, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στις 22 του Μάη έχετε ακόμα μια ευκαιρία να αναδείξετε την πανσπουδαστική σε πρώτη δύναμη ξανά. Η πρωτιά της πανσπουδαστικής και το γκρέμισμα της ΔΑΠ μετά από χρόνια έδωσε νέα πνοή στους αγώνες, έβαλε μεγάλα εμπόδια στην κυβέρνηση και την πολιτική της. Γι' αυτό και είναι υπόθεση όλων των φοιτητών να επαναληφθεί.
πανσπουδαστική πρώτη δύναμη για να νικήσουν οι φοιτητές. Όλοι μαζί λοιπόν σε αυτό το δρόμο αμφισβητούμε το παρόν που καθορίζουν για μας χωρίς εμάς η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Ανοίγουμε το δρόμο και μπορούμε να χτίσουμε το μέλλον, αυτό που μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές μπορείτε πραγματικά να στείλετε αυτό το μήνυμα ελπίδας και νεανικής αντεπίθεσης, αλλά και ένα μήνυμα που θα είναι ένα μεγάλο κάλεσμα προς τους χιλιάδες νέους και νέες, εργαζόμενους, τους άνεργους, τους μαθητές, να πάρουν και αυτή θέση, να συμμετέχουν μαζικά στις ευρωεκλογές και να κάνουν αυτό που φοβάται το σύστημα και τα κόμματά του, να ψηφίσουν δηλαδή ΚΚΕ. Αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι που είναι αειδιασμένοι, που είναι απογοητευμένοι από αυτό το σάπιο αστικό πολιτικό σύστημα. Είναι λογικό. Είναι το σύστημα που ανθρώπους γεμάτους ζωή και όνειρα τους τοποθετεί στο περιθώριο. Τους θεωρεί γρανάζια μιας μηχανής που αναπαράγει μόνο τα κέρδη των λίγων. Τον πιο πρωταγωνιστικό ρόλο που τους επιφυλάσσει όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην πολιτική είναι να χειροκροτεί διάφορους δήθεν σωτήρες, να τους ψηφίζει κάθε 4 χρόνια και βάλε ή να πετάει και κανένα like όταν του παρουσιάζεται σαν ένας δήθεν από αυτούς. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι είναι λογικό λοιπόν να αποστρέφονται αυτά τα κόμματα. Πολλοί από αυτούς στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να απέχουν ή σκέφτονται τι νόημα έχει να ψηφίσω εγώ στις ευρωεκλογές. Όμως θέλουμε αυτή τη φορά περισσότερο από ποτέ να απευθυνθούμε ειλικρινά σε αυτόν τον κόσμο. Οι στιγμές είναι πραγματικά κρίσιμες και είναι κρίσιμη η στάση που θα κρατήσει ο καθένας και η καθεμιά. Αν εσείς πράξετε σε αυτές τις εκλογές αλλιώς, το χαστούκι θα είναι όντως δυνατό. Αν εσείς αποφασίσετε ότι δεν θέλετε οι διάφοροι χαρτογιακάδες να μιλάνε για μια γενιά χωρίς όνειρα που δεν την νοιάζει η πολιτική παρά μόνο το χάος, η καταστροφή και ο εαυτούλης της, έχετε επιλογή. Αν εσείς αποφασίσετε ότι το σύστημα είναι αυτό που σφάζει παιδιά για τον αφεντάδον τα κέρδη, έχετε επιλογή. Αν εσείς σκέφτεστε ότι το σύστημα είναι αυτό που μπορεί να χτίζει μέγαρα για κοινωνικά παράσιτα, αλλά εμείς να μένουμε σε ερείπια και να μορφωνόμαστε σε ετοιμόρροπα κτίρια, έχετε επιλογή. Αν αποφασίσετε ότι το σύστημα είναι αυτό που θεωρεί σημαντικούς τον κάθε αφέντη, αλλά αναλώσιμους τους διανομής, τους οικοδόμους, τους εργάτες που τους αλέθει η ζωή σε χώρους δουλειάς, αρένες πραγματικού θανάτου, έχετε επιλογή. Μην απέχετε, μην κάνετε τη χάρη σε αυτό τον εσμό του συστήματος. Αυτό δεν είναι επιλογή, ειδικά σε αυτή την εποχή που υπάρχει πολύ σκοτάδι, αλλά και σημαντικές αχτίδες ελπίδας. Τώρα είναι η ώρα να εκφραστείτε αντιπολεμικά και αυτό, όπως γνωρίζουν και οι πέτρες ακόμα στην Ελλάδα, σημαίνει μόνο ΚΚΕ. Τώρα είναι η ώρα να εκφραστείτε αντισυστημικά και αυτό, όπως και το ίδιο το σύστημα γνωρίζει, σημαίνει μόνο ΚΚΕ. Τώρα είναι η ώρα να εκφράσετε την καταδίκη σας
απέναντι σε αυτή τη σάπια Ευρωπαϊκή Ένωση, στους αστούς πολιτικούς και όλα τα δεκανίκια αυτού του συστήματος, είναι η ώρα να μιλήσετε και να ακουστείτε δυνατά. Είναι η ώρα να αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι η ώρα να κάνετε δική σας υπόθεση την ενίσχυση του ΚΚΕ και θα δείτε ότι θα φάει μίγα σίδερο και το κουνού πιατσάλι. Είναι η ώρα να σηκωθούμε και να παλέψουμε όχι μόνο για την επιβίωσή μας, για να καταφέρουμε έστω κάποιες στιγμές χαράς που είναι προφανώς απαραίτητα. Είναι η ώρα να σηκωθούμε όμως και να παλέψουμε για να ομορφύνει η ζωή όλων. Να βάλουμε στο επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες μας, τα όνειρά μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε και πώς αξίζει να ζούμε. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ και δεσμευόμαστε ότι όλες μας τις δυνάμεις θα τις δώσουμε για να είναι η κάθε μέρα και μια μάχη κόντρα σε ό,τι μας πνίγει. Μια μάχη για να προχωράει η ζωή μπροστά. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, με νέες επιτυχίες, με νέες νίκες.